Θέλω να πω ότι είναι αποκρουστικό το θέαμα προσώπων τα οποία εντός αιθούσης με αυτόν τον τρόπο τοποθετούνται λαύρα και έξω από την αίθουσα τραβάνε τα μαλλιά τους και λένε τι είναι αυτά που ψηφίζουμε. Τώρα, στη συγκεκριμένη υπόθεση και για να ενημερωθεί η αντιπροσωπεία. Όλα αυτά τα οποία υπόθηκαν είναι εκτός πραγματικότητας. Ακούστε γιατί έχει απορριφθεί η εκπαιδευτική άδεια του Ρωμανού. Το Συμβούλιο στις 29 Οκτωβρίου του 2014 απευθύνθηκε στον ειδικό ανακριτή Πρόεδρο Εφετών Αθήνας και στον επίκουρο ειδικό ανακριτή Εφετών Αθήνας, ζητώντας τη γνώμη τους σε σχέση με την χορήγηση εκπαιδευτικής αδείας. Ο Πρόεδρος Ανακριτής, Πρόεδρος Εφετών, δεν απάντησε ποτέ. Δεν υπάρχει αρνητική απάντησή του. Ο επίκουρος ειδικός ανακριτής απάντησε στις 4 Νοεμβρίου του 2014, 7 μέρες πριν ξεκινήσει η απεργία πείνας, ο Νίκος Ρωμανός, και ξέρετε τι είπε. Μετά δε την κατανόμω στάθμιση κρίνουμε ότι προέχει η εξασφάλιση της παρουσίας του στο δικαστήριο και η υποβολή του στην εκτέλεση των αποφάσεων που θα εκδοθούν. Αυτό έκρινε. Ούτε άλλα αδικήματα, ούτε επικινδυνότητα, ούτε τίποτα από όλα αυτά τα εμπριστικά που ακούστηκαν και τα οποία μόνον να πυροδοτήσουν άλλες καταστάσεις μπορεί να αποσκοπούν. Αυτά έκρινε ο εφέτης, ο επίκουρος ειδικός ανακριτής και τίποτε άλλο, και βεβαίως δεν ήταν πρώτον υπαρξιακών διλημάτων ζωής ή θανάτου που είναι η ελληνική αντιπροσωπεία σήμερα. Σταματήστε λοιπόν να κρύβεστε πίσω από ένα παλιόχαρτο το οποίο είναι εκπρόθεσμο, εκτός πάσης πραγματικής κατάστασης σήμερα και που είμαι βέβαιη ότι και αυτός που το έχει υπογράψει δεν θα το ξανασυνέτασε υπ' αυτές τις συνθήκες, διότι δεν θα στάθμιζε ποτέ ότι από τη στάθμιση των αγαθών προέχει ο θάνατός του. Η στάθμιση που καλείται την ελληνική αντιπροσωπεία και την εθνική αντιπροσωπεία να κάνει σήμερα είναι να βαρύνει η κρίση της υπέρ του θανάτου. Εμείς λέμε να βαρύνει η κρίση και η θέση και η πρωτοβουλία μας υπέρ της ζωής. Και για να σταματήσουν και όλα τα άλλα φλιναφήματα και προσβλητικά ιδεολογήματα που ακούσαμε, έθεσε υπόψη μας ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ την νομοτεχνική βελτίωση που πρότεινε το ΠΑΣΟΚ. Συγκυβερνώσα δύναμη. Εμείς σας λέμε και αυτή τη θεωρούμε θετική. Σας έχουμε δηλαδή πει, σας έχουμε δώσει μια δική μας πρόταση. Σας έχουμε πει ότι συμφωνούμε με την πρόταση που έχει κατατεθεί από πλευράς Δημάρ. Σας λέμε ότι θεωρούμε θετική και αυτή την πρόταση που καταθέτει το συγκυβερνών με εσάς κόμμα. Το κάνουμε γιατί θέλουμε να εκτραχύνουμε και να οξύνουμε. Πρέπει να απαντήσετε ποια είναι η θέση σας. Εδώ λέει, κάνει μία πρόταση το ΠΑΣΟΚ και λέει ότι για τη λειτουργία του θεσμού της ηλεκτρονικής επιτήρησης υποδίκων, καταδίκων και κρατουμένων σε άδεια και την πιλωτική εφαρμογή του θα προκριθούν υπόδικοι και καταδικαστέντες που έχουν περάσει σε ΑΕΗ και ΤΕΗ και ότι έρεται η εξαίρεση για αυτές τις περιπτώσεις. Σας λέμε ότι και αυτό είναι μία λύση, κύριε Υπουργέ. Και σας την κάνει ως πρόταση το συγκυβερνών κόμμα. Τι άλλο δηλαδή περιμένετε για να στείλετε ένα μήνυμα προς αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος εν αντιθέσει με όλους όσοι μίλησαν με την οξύτητα με την οποία μίλησαν διεκδικώντας το θάνατό του, είναι διατεθειμένος να πεθάνει για τις ιδέες του. Ποιος από εσάς είναι? Πόσες φορές έχετε αλλάξει την ψήφο και τη γνώμη σας κάτω από εκβιασμούς? Πόσες φορές έχει έρθει εδώ, σε αυτήν την αίθουσα, εκβιασμός της Τρόικας και κλαθμυρίζετε ότι δεν πιστεύετε, δεν θέλετε, αλλά ψηφίζετε? Είστε απέναντι σε ένα νέο άνθρωπο 21 ετών που τόσο πολύ τα πιστεύει αυτά που λέει, ώστε δίνει τη ζωή του. Αυτό και μόνο δεν σας συγκινεί? Κύριε Υπουργέ, τι άλλο θέλετε να πούμε? Κάντε αυτό το βήμα, εμείς σας λέμε, δεχθείτε έστω αυτό που σας προτείνει η δική σας συγκυβερνώσα δύναμη. Και αποδείξτε
ότι δεν επιδιώκεται ούτε την εκτράχυνση ούτε την αποσταθεροποίηση. Γιατί ξέρετε, υπήρξα και είμαι συνήγορος πολιτικής αγωγής της οικογένειας του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου. Στη δίκη που έγινε στον δολοφόνο του Αλέξανδρου, όταν εξέπνευσε το 18μηνο, δόθηκε άδεια εξόδου και ήταν 4 μήνες ελεύθερος και είχε δολοφονήσει παιδί. Και κανείς δεν μπορούσε να πει όχι, γιατί είχε εκπνεύσει το 18μηνο. Αυτό ήταν το συνταγματικά επιβεβλημένο. Δεν μπορεί να προσποιούμαστε ότι είναι μία ανεκτό σε μία δημοκρατία ένα παιδί 21 ετών, ένας νέος άνθρωπος με ακέραια διεκδίκηση και συνέπεια λόγων και έργων να μην μπορεί να πάρει μια εκπαιδευτική άδεια, γιατί δεν το ανέχεται δήθεν η νομιμότητα. Εάν η νομιμότητα δεν μπορεί να περιλάβει αυτόν τον νέο άνθρωπο, τότε η νομιμότητα έχει προπολού αυτή πυρήνα του κράτους δικαίου, από τις θεμελιώδεις αξίες της δημοκρατίας και από τον πυρήνα του ανθρωπισμού. Εάν δεν υπάρχουμε για όλα αυτά και υπάρχουμε χάριν κούφιων διακηρύξεων, τότε, κύριε Υπουργέ, ούτε εσείς, ούτε εμείς, ούτε κανείς δεν δικαιούται να υποκρίνεται ότι ζούμε σε μια δημοκρατία που εγγυάται δήθεν με ίσο τρόπο τα δικαιώματα για όλους. Ευχαριστώ.